ξεκινήσαμε σήμερα ξεκάθαρο στόχο. Να κερδίσουμε. Βάλαμε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Αλλά η φιλοσοφία μας και θα έλεγα η νοοτροπία μας ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα έλεγα σε γενικές γραμμές. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες και γι' αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπεται να μην τελειώνει τουλάχιστον κάποιες φάσεις. Ειδικά με την ποιότητα που έχουμε εμείς μπροστά. Δυστυχώς εμάς δεν σημείωσαν γκολ. Ο ΠΑΟΚ σημείωσε και κέρδισε το παιχνίδι. Έτσι απλά. Ήταν θα έλεγα μια χρονιά για την ομάδα μου. Πάρα πολύ καλή, ενώ αγωνιστούμε πώς ξεκινήσαμε και πού τελειώσαμε. Σημαντικό είναι για εμάς τώρα πλέον να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε για την επόμενη σεζόν. Ερωτήσεις σας. Για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς υπάρχει κάτι που μπορείτε να... Και εκεί θα συζητηθούν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για την επόμενη σεζόν. Επανάληψη δεν έχετε κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό σας με την άποψη ότι μιλάτε για τα επεισόδια, καταδικάζετε ακόμα και επεισόδια που κάνουν την δική σας οπαδή, καθώς σας θυμά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι δίκαιη η βαθμολογία των play-off και το αν αισθάνεστε κάπως άποψη το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τερματίζει πρώτος επειδή ο ΠΑΟΚ έχασε 3 βαθμούς. Γι' αυτό δεν αποφασίσαμε εμείς, ούτε εγώ προσωπικά. Και δεν νομίζω ότι ό,τι και να πούμε, νομίζω τώρα πλέον από τη στιγμή που κάποιοι άλλοι αποφασίζουν, εντάξει, θα είναι εύκολο να πούμε αν είναι δίκαιο ή άδικο και γενικά θα έλεγα αυτό που είπα για την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι άδικο για τους ποδοσφαιριστές, για την προσπάθεια που κάνουν να μην επιβραβεύεται μέσα στο γήπεδο με την παρουσία του κόσμου. Και αυτοί είτε είναι από οπαδοί του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ ή του οποιαδήποτε άλλη ομάδα, νομίζω οφείλουν πρώτα απ' όλα να σέβονται την ομάδα. Και νομίζω ότι αν όλοι αναλογιστούμε για ποιο λόγο ερχόμαστε στο γήπεδο και τι θέλουμε και σεβόμαστε την ομάδα που υποστηρίζουμε, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο μας τουλάχιστον μόνο καλύτερες μέρες μπορεί να έχει. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κέρδος όλων μας, να υπάρχει καλύτερο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό να απαιτούνται 3 βαθμοί από μια ειδική βαθμολογία. Σας είπα, δεν αποφάσισα εγώ γι' αυτό. Δεν λέμε αποφάσισα, σας φαίνεται φυσιολογικό. Σαν ποδοσφαιρό σας. Πολλά πράγματα δεν μου φαίνονται φυσιολογικά, αλλά πρέπει να τα δεχτώ. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Εκτός αν πάρω τον νόμο στα χέρια μου, που δεν μπορώ. Ενώ της επόμενης χρονιάς, τι πιστεύετε ότι μπορεί ή πρέπει να αλλάξει ή τι εύχεστε να αλλάξει, ώστε να μην βλέπουμε την εικόνα του φετινού μαθήματος ή των τελευταίων χρόνων μία ομάδα να μην χάνει ποτέ, να παίρνει το στάθμα εύκολα και οι υπόλοιποι ακόμα να παίζουν για τα υπόλοιπα. Εντάξει, νομίζω ότι είχα πει κάποια στιγμή το Νοέμβριο ότι δεν μας τιμάει σαν χώρα, σαν ποδόσφαιρο, να ο πρωταθλητής να είδε τον Νοέμβριο να έχει ξεκαθαρίσει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι κάθε ομάδα οφείλει να κοιτάξει πώς θα γίνει καλύτερη. Και από την άλλη, οι αρμόδιοι φορείς του ελληνικού ποδοσφαίρου να κοιτάξουν για την βελτίωση και τον ανταγωνισμό να είναι υψηλός και θα έλεγα για να βοηθήσει και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές αλλά και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που θέλουμε την επόμενη σεζόν να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί τουλάχιστον να μπορούμε να είμαστε μέσα στους στόχους μας ή στα πράγματα που θα θέσουμε στην αρχή της σεζόν σαν στόχους της ομάδας να μπορούμε να είμαστε μέχρι το τέλος ανταγωνιστικοί.